Είμαστε σε διαδικασία μέσα στο νομικό πλαίσιο, ό,τι ορίζει δηλαδή το νομικό πλαίσιο. Θα ενημερωθεί η διοίκηση για τη διαδικασία που θα ακολουθεί τις επόμενες μέρες, δηλαδή αν θα γίνει προκαταρκτική εξέταση, αν θα γίνει ανωρική διοικητική εξέταση, για να δούμε από πού προέκυψε αυτή η απόφαση. Απαντήσεις μέσω πειθαρχικής διαδικασίας ζητά το Υπουργείο Υγείας από τη διοίκηση του ΠΑΓΝΗ για την πρωτοφανή απόφαση που έθεσε σε κίνδυνο ογκολογικούς ασθενείς, αναγκάζοντάς τους να περιμένουν ώρες στις ουρές για δωρεάν rapid test, καταργώντας αυθαίρετα τη δωρεάν εξέταση πριν από κάθε χημειοθεραπεία. Η μαρτυρία καρκινοπαθούς στην Κρήτη TV για το τι ακριβώς συνέβη, παρά την προσπάθεια να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις με το διοικητή του νοσοκομείου να μιλά για ανυπόστατη φημολογία, είναι συγκλονιστική και απόλυτα ξεκάθαρη. Από τις 30 την παραμονή με πήραν τηλέφωνο ότι θα πρέπει να κάνουμε απ' έξω, ότι το κατεργήσανε, θα πρέπει να το κάνουμε απ' έξω το τεστ, και εγώ νόμιζα εκείνη την ημέρα ότι θα ήταν μόνο για λόγω πρωτοχρονιάς. Η αντίδραση του Υπουργείου Υγείας και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας ήταν αυτόματη στις εκκλήσεις δεκάδων καρκινοπαθών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μόλυνσης στην προσπάθειά τους να κάνουν rapid test σε σταθερά σημεία του ΕΟΔΗ είτε σε φαρμακεία. Έχει ζητηθεί από την διοίκηση του νοσοκομείου να μας ενημερώσει επίσημα, γιατί και η πολιτική ηγεσία επιθυμεί να ενημερωθεί. Μάλιστα, παρά την ακαριαία αντίδραση της Λένας Μπορμπουδάκη στα δεκάδες τηλεφωνήματα οργής και αγωνίας που δέχτηκε η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, ακόμη και χθες το πρωί η ίδια ασθενής δέχτηκε τηλεφώνημα από το τμήμα χημειοθεραπείας με οδηγίες να προσέλθει για θεραπεία μόνο αν έχει κάνει τεστ εκτός νοσοκομείου. Είναι να πάω μεθαύριο και με πήραν σήμερα το πρωί ότι πρέπει να έχουμε πάλι το rapid test απ' έξω και αλλιώς δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη θεραπεία μας. Δηλαδή σήμερα το πρωί, σήμερα, 5 του μήνα, σήμερα. Ναι, σήμερα το πρωί μας πήρανε. Ασθενείς χημειοθεραπευόμενους που είναι αλήθεια ότι δεν θα πρέπει να μπαίνει και κανείς συμπολίτης μας σε ένα καθεστώς ανασφάλειας, πόσο μάλλον όταν έχουμε και την επάρκεια των τεστ και του υγειονομικού προσωπικού.